Και αγιασμένα από τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Λαμπαδιστή. Βλέπετε, ευχόμεθα ο ένας εις τον άλλον εις πολλά έτη. Ο Άγιος Ιωάννης, το δείχνει και η εικόνα του, δεν έζησε πολλά έτη. Εκοιμήθη νεότατος, ούτε τα 30 δεν έφτασε. Και όμως ζει αιώνια. Ο Άγιος Ιωάννης μόλις ετυφλώθηκε, μετά που του έκανε τις μαγείες ο πεθερός του, αντελήφθηκε ότι η ζωή δεν είναι μόνο αυτή. Ότι υπάρχει ζωή αιώνιος και η ζωή επίγειος είναι ο προθάλαμος. Το σαλόνι είναι αλλού, είναι στον ουρανό. Είναι αυτό που εζήσαμε σε αυτήν τη λειτουργία. Η ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η Βασιλεία αρχίζει από αυτήν τη ζωή και θα συνεχίζεται και δεν θα τελειώσει ποτέ στην αιώνια ζωή. Και τι εστί αιώνιο ζωή? Αυτή εστί η αιώνιο ζωή. Του γνώνεσαι τον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν. Να γνωρίσουμε την Αγία Τριάδα. Και ο Άγιος Ιωάννης μέσα στα λίγα χρόνια που έζησε και μάλιστα τελευταία χωρίς το ηλιακό φως, τυφλός, εκατόρθωσε και ζει τώρα αιώνια και βλέπει το άχτιστο φως και χαίρεται και ως αστροναύτης περιπολεί εις όλων των ουρανών και έρχεται και στην γη. Και τον βλέπουν και οι άνθρωποι εδώ και τους ακούει τους ανθρώπους και τους παρηγορεί και τους ενισχύει και τους ιατρεύει ανάλογα με την δύναμη εκάστου αλλά και τον προορισμό εκάστου από τον Κύριο της ζωής και του θανάτου. Εψές, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού ήρθε μια πονεμένη κυρία κλαίουσα εκεί που ήμουν στο παραθρόνιο και μου λέει πανιερότατε να προσεύχεσαι για την κόρη μου. Έχει αυτόν το όνομα, μου είπε το όνομά της, και την διέγνωσαν οι γιατροί καρκίνο. Της είπα θα προσευχόμαστε και το κάνουμε. Σκέφτηκα σήμερα τη μάνα του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή, την πρεσβυτέρα, την παπαδιά, την Άννα, όταν είδε το γιο της ξαφνικά να γίνεται τυφλός. Από επίρρεια του πειρασμού και από κακή γνώμη του υποψήφιου πεθερού. Λέει στο βίο, έκλαυσε και αυτή και ο παπάς της, ο πρεσβύτερος Κυριακός, πολύ ο μόνος ο οποίος εστάθηκε να δάμαντα σταθερός, ήταν ο Άγιος Ιωάννης. Τον εφώτισε ο Θεός και είδε ότι η ευκαιρία είναι μοναδική γι' αυτό. Η τύφλωση. Δεν το είδε σαν κατάρα, δεν το είδε σαν τιμωρία, το είδε σαν ευλογία και σαν ευκαιρία να ζήσει την αγιότητα. Πριν 2 χρόνια, μια καλή κοπέλα από τα Μάμμαρη ευρέθηκε και αυτή με καρκίνο. Πριν λίγες μέρες έγινε η κηδεία της, με σύζυγο και παιδιά. Μου έκαμε εντύπωση πως έζησε τα τελευταία της χρόνια. Τα έζησε σαν τον Άγιον Ιωάννη τον Λαμπαδιστή. Πρώτον, ενίσχυσε τον άντρα της. Τον εκαθοδήγησε. Του είπε να αξίαν έχει μόνον η ζωή της Εκκλησίας. Άστα όλα τα υπόλοιπα. Και ο άντρας την άκουσε. Γιατί την αγαπούσε. Και της είπε, αγάπη μου, θα κάνουν αυτά που θέλεις εσύ. Και του λέω, όχι μόνο τώρα, και όταν θα φύγω να κάνεις αυτά που θέλει ο Χριστός. Διότι εγώ θέλω αυτά που θέλει ο Χριστός. Καθοδήγησε τα παιδιά της, τον γαμπρό της, τα αδέρφια της, τη μητέρα της, τους προετοίμασε αυτή ότι είμαι για ταξίδι. Εσείς θα μείνετε σε έναν κόσμο
που θα δοκιμάσει έναν τεράστιο πόλεμο και δεν ξέρουμε τι θα ζήσουν από αυτόν τον τεράστιο παγκόσμιο πόλεμο, εγώ πηγαίνω για την αιώνια ζωή. Τώρα, ποιος πηγαίνει για καλύτερα, καταλαβαίνετε. Εμείς που πάμε να συναντήσουμε έναν παγκόσμιο πόλεμο και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε δυνάμεις να τον διαχειριστούμε, ψυχικές εννοώ και πνευματικές δυνάμεις της μετανοίας να αντιμετωπίσουμε έναν τέτοιον γεγονός, ή αυτή η κοπέλα που μέσα σε 2 χρόνια τον καρκίνο τον έκαμε αγιότητα και εισιτήριο για την αιώνια ζωή. Και όλη την οικογένειά της την έκαμε εκκλησία. Εύχομαι και να εύχεστε κι εσείς για μας. Ό,τι επιτρέψει ο Θεός στον καθένα μας, μπορεί να μην είναι αρρώστια, μπορεί να είναι μια συκοφαντία, μπορεί να είναι μια οικονομική, μια πολεμική κρίση όπως την περιγράφουμε, μια πείνα, μια φτώχεια. Όλα ανατρέπονται στις μέρες μας και μεταβάλλονται. Μια εισβολή ξένων λαών. Και αυτό συμβαίνει στις μέρες μας, σε όλες τις χώρες. Να μπορούμε, αν συμβεί κάτι από αυτά, να μπορούμε, επαναλαμβάνω, να το διαχειριστούμε και να το κάνουμε ευκαιρία. Και όχι να κλεγόμεθα και να το αντιμετωπίζουμε σαν τιμωρία και σαν κατάρα. Ο Θεός δεν τιμωρεί καθόλου. Ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και στην άλλη ζωή στέλνει το φως του και σε αυτούς που ζουν στον παράδεισο και αυτούς που είναι υποψήφοι για την κόλαση. Για αυτούς οι οποίοι είναι υποψήφοι για την αιώνια ζωή, το φως είναι φωτιστικό. Για αυτούς οι οποίοι είναι υποψήφοι για την κόλαση και δεν εμπόρεσαν να συγχωρήσουν και να αγαπήσουν, το φως του Χριστού που λάμπει στους δικαίους, σε αυτούς γίνεται φωτιά και τους κατακαίει. Στην ουσία καίγεται η συνείδησή τους. Μου είπε ένας σύγχρονος ενάρκος άνθρωπος, πως είναι το μικρό παιδί που πεινά, αλλά έχει γυνάτη, έχει κακία και κλείει το στόμα του, και ενώ του δίνει η μάνα φαΐ, δεν ανοίγει το στόμα του να φάει. Και μένει εκεί πεινασμένο και πεθαίνει η ψυχή. Έτσι είναι οι κολλασμένοι. Ο Θεός δίνει το φως του και σε αυτούς, αλλά αυτοί δεν θέλουν να το απολαύσουν. Και το φως γίνεται φωτιά και κατακαίει τη συνείδηση, και δεν υπάρχει τίποτε βιαιότερο εις τον άνθρωπο από τη συνείδηση να σε καταγινώσει, να σε καταγνώνει, λέει η πρώτη Κύπρη, να σε κατηγορεί δηλαδή. Και δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο από την αναπαυμένη συνείδηση. Έτσι μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος του Αγίου Όρους. Να επιμελήσετε γέμου τη συνειδήσεως σας. Μη φοβάστε τα λάθη και τις αμαρτίες. Να μετανιώνετε αμέσως. Και έτσι θα έχετε ήσυχη συνείδηση. Θα έχετε γλυκιά συνείδηση. Εάν δεν μετανιώνετε, εάν δεν συγχωράτε αυτούς που σας πικραίνουν, σας κατηγορούν και σας αδικούν, και συνεχώς αναμοχλεύετε όλη αυτήν την κακία μέσα σας, η συνείδησή σας θα είναι από τώρα μια κόλαση. Γι' αυτόν στέλνει ο Θεός από καιρού εις καιρόν, και στέλνει σε όλους μας, δεν είναι άδικος, σ' άλλων ασθένειες, σ' άλλο μια τύφλωση σαν τον Άγιον Ιωάννη, σε άλλο μια προσφυγιά, σε άλλο μια φτώχεια, και εμείς πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία, να μάθουμε την υπομονή, τις εντολές του Χριστού, και να αγαπήσουμε Αυτόν που εξίδατος και αίματος μας έδωσε την αιώνια ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης μας δείχνει το δρόμο. Εμείς να ακολουθήσουμε. Έτσι πολλά, αγιασμένα και ευλογημένα.